φίλε και φίλοι τηλεθεατέ, σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μαζί μα τον κύριο Πάνο Λιγομελίδη, ακαδημαϊκό Αθηνών, τη Ακαδημία Αθηνών, ομότιμο καθηλητή. Επίση, θέλω κύριε Λιγομελίδη, με τη βοήθεια τη δική σα, να πούμε ότι είσαστε ομότιμο καθηλητή από την Αλοδαπή. Ναι, από την Αμερική και με θητεία πανεπιστημιακή, ακαδημαϊκή στο Στάνφορντ, ένα από τα μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα στον χώρο της φυσικής. Και επίσης ότι εδώ στην Ελλάδα, όταν ήρθατε και γίνατε ακαδημαϊκός, κάνατε και μια έτσι πολύ ωραία συγγραφή, θα σταθούμε σε αυτήν και συνεχίζετε το συγγραφικό σας έργο, πράγμα σπάνιο. Συνήθως κάποιοι όταν έχουν τη Δάφνη δεν συνεχίζουν, ενώ κάποιοι συνεχίζουν. Καλό είναι να κοιμάσαι πάνω στη Δάφνη, αλλά καμιά φορά γαργαλάει. Ναι, και επίσης δεν πρέπει να μασάει κανείς τις Δάφνες, γιατί επίσης μπορεί να έχει άλλες παρενέργειες αυτό. Θα ήθελα να σας πω ότι, μιας και το λέμε, ότι το έτσι είστε και πολύ. Είναι πολύ νεωτερικός ο τίτλος, ιδιόρυθμος τίτλος. Μια συγγραφή που αφορά κοσμοθεώρηση, βασισμένη στη φυσική, στην κοσμολογία, αλλά όχι μόνο. Είναι μια ολιστική προσέγγιση στον εγκέφαλο, στη συνείδηση, στο νου. Η φλούδα του Βερίκοκου, λέγεται, εκδόσει σε ελληνικά γράμματα. Πώς και αυτός ο τίτλος? Η φλούδα που δεν υπάρχει. Το Βερίκοκο δεν έχει φλούδα. Το πορτοκάλι έχει φλούδα. Τώρα η πραγματικότητα που δεν είναι πραγματικότητα. Έχω πάρει πάρα πολλές επιστολές σχετικά με τον τίτλο αυτό και προφανώς έχει προβληματίσει πολύ κόσμο. Για μένα ήταν ένας working title για τον κομπιούτερ, εκεί που έβαζα το υλικό. Και όταν πήγα στον εκδότη τα ελληνικά γράμματα, μου λέει τι τίτλο θα βάλουμε στο βιβλίο. Απεχθάνουμε τους ακαδημαϊκούς τίτλους περί κοσμογονίας, περί θρησκείας και περί αυτό. Και του λέω να το κοιτάξουμε. Εγώ πάντως έχω τον τίτλο «Η φλούδα του Βερίκοκου». Μου λέει αυτό είναι πάρα πολύ κάτσι. Πιασάρικο. Και το σκέφτηκα και εγώ και το άφησα. Μάλιστα. Και σας είπα, έχει ενδιαφέρον το πόσο ο κόσμος προσπαθεί να το ερμηνεύσει. Και έχει και αυτή την ερμηνεία ότι μιλάει για πράγματα που υπάρχουν και δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Ας πούμε οι materialists, που λέω, οι ληστές, λένε ότι τα πάντα ξεκινάνε από την ύλη. Άμα την κομματιάσεις όμως, στο τέλος δεν βρίσκεις τίποτα. Επομένως είναι αυτό το οποίο υπάρχει αλλά και δεν υπάρχει. Έχει ένα... Είναι ιδιαίτερα γλαφυρό το βιβλίο, θα ήθελα να σημειώσω. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να κάνουμε βιβλιοπαρουσίαση του εδώ και μάλιστα να ευχηθούμε να ολοκληρώσετε σύντομα και να εκδώσετε και το νέο σας βιβλίο. Και θέλω να σημειώσω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε κάποιες πτυχές προβληματισμού από εδώ. Να αρχίσουμε όμως, γιατί είσαστε ακαδημαϊκός, σπάνια έχουμε την τιμή και την ευκαιρία να έχουμε ακαδημαϊκούς καλεσμένους. Και μόνο προ λίγου καιρού είχαμε τον κύριο Νανόπουλο, δικό σας πνευματικό παιδί στην Ακαδημία, όπως και άλλοι από ό,τι ξέρω είναι άνθρωποι που τους ανοίξατε την πόρτα της Ακαδημίας. Θέλω να μου πείτε λίγο πολύ για την Ακαδημία Αθηνών. Ποια είναι τα σχέδιά της, τα οράματά της, πώς αισθάνεστε εσείς που ένας άνθρωπος που καλέστηκε από την Αμερική, από ολοκληρωμένη καριέρα, να έρθει εδώ στην Ελλάδα και να θητεύσει στην θέση αυτή του ανώτατου πνευματικού κύρους. Η αλήθεια είναι ότι ενώ μεγάλωσα στην Αθήνα, ήξερα πολύ λίγα πράγματα για την Ακαδημία Αθηνών και η επιστροφή μου στην Ελλάδα μετά από μακρόχρονη παρουσία στην Αμερική ήταν αποτέλεσμα μιας σύμπτωσης. Ένας παλιός δάσκαλός μου έβαλε να με βρούνε
για να μου πούν να υποβάλω να έρθω στην Ακαδημία. Έμαθα την Ακαδημία στα 10-12 χρόνια ή 13 που είμαι τώρα εκεί και πραγματικά ενώ κάνει, γίνεται μέσα στα πλαίσια της Ακαδημίας αξιόλογο έργο, δεν προβάλλεται. Και αυτό είναι μια αρχή που έχει η Ακαδημία. Δηλαδή, ίσως σας εκπλήξει ότι η Ακαδημία έχει 12 ερευνητικά κέντρα. Και ένα αριθμό από ερευνητικά εργαστήρια και γραφεία. Ένα μάλιστα από αυτά είναι και δικό μου, διότι ακόμη ασχολούμαι με τα προβλήματα της καθαρής έρευνας στο θέμα του καρκίνου και της διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Και υπάρχει μάλιστα ένα σύστημα το οποίο έχουμε πάει στα νοσοκομεία τελευταία. Επομένως θέλω να πω ότι υπάρχει έργο στην Ακαδημία, αλλά δεν προβάλλεται. Η Ακαδημία έχει τρεις τάξεις. Συνήθως είναι, ο ακαδημαϊκός είναι μια αναγνώριση του έργου ζωής και οι περισσότεροι από τους συναδέλφους, όπως το είπατε πριν, επαναπαύονται στις δάφνες. Μερικοί το συνεχίζουν και αυτό είναι θέμα χαρακτήρα. Αυτοί που το συνεχίζουν είναι γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Είναι από μέσα τους. Είναι η αναζήτηση, δηλαδή αν τους βγάλεις από αυτό το, την αναζήτηση, ίσως θα είναι ή βαρετοί, ή τεμπέληδες, ίσως και πεθάνουν κιόλας. Δηλαδή είναι, ένα, ναι, πλήττουν, είναι μια τροφοδότηση ζωής αυτή η εργασία. Πλήττουν και πλήττονται, ναι. Από, είναι σαν ξερίζωμα. Ναι, 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 ναι. Το λέω αυτό γιατί πάλι φίλοι δικοί μου διερωτώνται πολλές φορές φωναχτά σε μένα, μα δεν έγινες αρκετά πλούσιος για να σταματήσεις να δουλεύεις. Δεν υπάρχει μια παρεξήγηση εκεί, ότι η δουλειά είναι για να αποκτήσεις χρήμα. Για τον πλούτο. Το ενδιαφέρον είναι ότι παρότι υποτίθεται ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους έλεγε ότι είναι ντροπή κανείς να πεθαίνει πλούσιος. Ο Κάρνεγκι. Εδώ έχουμε τη λογική, έτσι ούτε έχουμε ξεχάσει και τον άφρονα πλούσιο και πολλά άλλα πράγματα. Λέμε ότι έχουμε σχέση με χριστιανισμό, αλλά δεν πολύ έχουμε. Θέλω να μου πείτε, κύριε καθηγητά, κύριε ακαδημαϊκέ, κύριε Λιγομελίδη, ποια είναι τα υπάρχει, ξέρετε, η Ακαδημία έχει κατηγορηθεί για μια έτσι εσωστρέφεια, άσχετο από το έργο. Υπάρχει. Υπάρχει. Σε ένα βαθμό, δηλαδή, θα έλεγα ότι είναι υποχρέωση της Ακαδημίας να προβάλλει θέσεις για σοβαρά θέματα. Το κάνουμε πότε-πότε, δεν το κάνουμε υπαρκώς. Είναι υποχρέωση της Ακαδημίας από το καταστατικό της Ακαδημίας να συμβουλεύει την κυβέρνηση. Θα μου πείτε, μπορείς να συμβουλέψεις κάποιον ο οποίος δεν θέλει να ακούσει? Ναι, μπορείς να τοποθετηθεί. Ακριβώς. Σε θέματα γλώσσας, ιστορίας, στις εφημερίδες. Έχει μία, θα το έλεγα, εσωστρέφεια ή μία, μπορεί να πει κανείς, είναι και μία ντροπαλότητα, δεν θέλει να προβάλλεται. Για μένα δεν είναι στο χαρακτήρα μου. Δηλαδή, αν μου δοθεί η ευκαιρία και το ερέθισμα, θα μιλήσω. Μπορεί να έχω λάθος τις περισσότερες φορές, αλλά τουλάχιστον θα τοποθετηθώ. Και αν κάποιος περιμένει από μένα να τοποθετηθώ, θα το κάνω. Μάλιστα. Θα ήθελα να δούμε, έχετε εκτός από αυτή την ιδιότητα, είσαστε και στην, αυτό που θα λέγαμε, στο κέντρο των εξελίξεων για την πρόθεση της ελληνικής γλώσσας, για την πολιτική της ελληνικής γλώσσας. Θέλω να παρουσιάσουμε και αυτό το κέντρο που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Αυτό ήταν μια εξέλιξη που δεν την περίμενα. Έχω ένα πάθος με την ελληνική γλώσσα. Όπως βλέπετε, δεν έχω ξεχάσει τη γλώσσα παρά τα 40 χρόνια που... 40 χρόνια συνατά και... βέβαια η γραφή εδώ, η συγγραφή του έργου αυτού που είναι πολύ πλούσιο στη γλώσσα. Είναι πολύ πιο χρονοβόρο για μένα
να γράψω ένα βιβλίο τέτοιο παρά, παρά το περιεχόμενο το επιστημονικό. Ναι. Διότι μπορεί να γράψω κάτι πολύ γρήγορα και μετά θα μου πάρει καμιά εβδομάδα για να το βάλω, να το εκφράσω μέσα από την ελληνική γλώσσα. Ναι, αλλά είναι και, το ενδιαφέρον είναι ότι έχετε η έκφρασή σας εδώ και η χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι πλαστική, είναι γλαφυρή, έχει τη γλαφυρότητα, διέπεται από μια γλαφυρότητα που το κάνει συναρπαστικό. Ευχαριστώ. Και αυτό είναι δύσκολο. Σκέφτομαι δηλαδή έναν άνθρωπο που έχει 40 χρόνια που λένε στην Αμερική, πόσο όπως εσείς, πόσο δύσκολο, και όταν μάλιστα εκεί σίγουρα συναλλασσόσταν γλωσσικά με μια γλώσσα και σενή, αλλά πέραν τούτου και με μια ένταση ορολογίας, ας πούμε, τα λοιπά, που σε ένα βαθμό όσο να είναι σε μετατοπίζει από τη μητρική. Να σας πω κάτι που ίσως ακουστεί λιγάκι περί αυτολογία. Το έκανα για μένα. Η απόλαυση του να μπορείς να εκφράσεις κάτι και να το μεταδώσεις σαν δάσκαλος με πλούτο είναι πραγματικά ανίποτη αυτή η ευχαρίστηση. Πολλές φορές έψαχνα εκφράσεις που μπορούν να μεταδώσουν νοήματα που καμιά φορά είναι και λιγάκι στιφά. Με το πλούτο της ελληνικής γλώσσας, και το αποτέλεσμα ήταν καταπληκτικά όμορφο για μένα. Βέβαια, έχω ακούσει και αυτούς που έχουν διαβάσει το βιβλίο να εκφράζονται ενθουσιώδως για το θέμα της έκφρασης της γλώσσας. Είχα λοιπόν αυτό το πάθος όταν εκλήθην από το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβω την Προεδρία του Κέντρου της Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο είναι ένα πολύ σοβαρό και πολύ παραγωγικό επιτελικό όργανο του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Πολιτισμού. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν αρνητική. Δηλαδή, τι γυρεύω εγώ? Τι γυρεύει, λέει, η αλεπού στο παζάρι, είναι. Αλλά όπως μου εξήγησαν, μπάτε, λέει, στο ίντερνετ και κοιτάξτε τι γίνεται. Και βρήκα ότι σαν background πληροφορικής που έχω θα μπορούσα να βοηθήσω σε πολλά πράγματα και οργανωτικά. Και έχω βρει μια ιδιαίτερη ευχαρίστηση από αυτή την απασχόληση, διότι πιστεύω ότι γίνεται σοβαρή δουλειά. Ένα από τα πράγματα που γίνεται, που προβάλλει το κέντρο και τη δουλειά του, είναι η ενασχόλησή του με την προβολή της ελληνικής γλώσσας και τη διδασκαλία της έξω από την Ελλάδα. Στο εξωτερικό, στους Έλληνες του εξωτερικού και στους αλλοδαπούς. Τώρα μπαίνει ένα καινούριο πρόγραμμα, οι οποίοι έρχονται εδώ στην Ελλάδα. Επομένως, επιτελεί, και το λέω αυτό γιατί θέλω να δικαιολογήσω την παρουσία μου εκεί, λόγω της προχωρημένης ηλικίας είμαι λίγο επιλεκτικός στο τι μπορώ να, τι θα κάνω. Δεν θέλω να ξοδεύω το χρόνο μου απλώς με μια παρουσία. Θα λέγαμε μια παρουσία μαϊντανού. Αλλά να έχω κάποια δουλειά που μπορεί να αποδώσει κάτι. Και εκεί, στο κέντρο αυτό, βρίσκω ότι πραγματικά μπορώ να προσφέρω. Αν κατάλαβα καλά, εδώ είναι τρία συναρμόδια υπουργεία και πολύ ορθά για πρώτη φορά στην Ελλάδα έτσι ασχολούνται με το θέμα της γλώσσας, γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα. Έχουμε τόση ορολογία δική μας, οικουμενική, επιστημονική ορολογία. Έχουμε σοβαρή παραγωγή συγγραφική στην Ελλάδα, αλλά το διαβατήριο της γλώσσας είναι το πρόβλημα. Ταυτότητα της γλώσσας. Η ταυτότητα της γλώσσας, αλλά και η δυσκολία του διαβατηρίου του κάθε συγγραφής αυτής προς άλλη γλώσσα. Είναι ένα τεράστιο θέμα που γεννάται γύρω από την πολιτική της γλώσσας στην Ελλάδα και για μας τους ίδιους, πιστεύω για τους Έλληνες, γιατί η γλώσσα και η έννοια, η πολιτική της γλώσσας και η κατανόηση των εννοιών είναι ελένδετα, και άμα δεν έχει κατανόηση εννοιών, βέβαια, καταραίουν όλα. Και από την άλλη μεριά είναι και παγκόσμιος πρεσβευτής μας. Ακριβώς. Και υπάρχει ένα έλλειμμα το οποίο τελευταία έχει γίνει συνείδηση και υπάρχει προσπάθεια να διορθωθεί.
Το ίδιο ισχύει και για την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας. Δεν υπάρχει ανάλογο κέντρο. Mm. Μάλιστα, εγώ έχω ζητήσει να επεκταθεί, αλλά είναι λάθος. Δεν θέλω το κέντρο της ελληνικής γλώσσας να μπει σε θέματα ιστορίας, διότι ίσως αυτό το διαλύσει. Αλλά επειδή τελευταία έχουμε το πρόβλημα της ελληνοποίησης, αν το θέλετε, πολλών αλλοδαπών, οι οποίοι θέλουν να παραμείνουν στη χώρα μας και να απορροφηθούν από τη χώρα μας, έχουμε το πρόβλημα του να πιστοποιήσουμε και την ελληνομάθεια, δηλαδή την ελληνομάθεια σαν γλωσσομάθεια, αλλά και σαν στοιχεία ιστορίας και πολιτισμού. Επομένως, το κέντρο της ελληνικής γλώσσας έχει αναλάβει με κάποιο τρόπο την πιστοποίηση των αλλοδαπών ως προς την γλωσσομάθεια. Στο θέμα της ιστορίας, ακόμα τα πράγματα είναι ad hoc. Mm. Δηλαδή, δημιουργούνται επιτροπές οι οποίες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Για την ανάδειξη της δημιουργίας, της ελληνικής δημιουργίας στην ελληνική γλώσσα, στο διεθνή ορίζοντα, υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να γίνει? Mm. Γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό που πάρα πολύ. Πάρα το πολύ. Αντιμετωπίσαμε ακόμη και στη λογική, ας πούμε, τον, δηλαδή εσείς εντάξει μπορείτε να το γράψετε αυτό και στα αγγλικά σίγουρα. Ένα τέτοιο βιβλίο πιστεύω θα μπορούσε να γίνει πολύ πετυχημένο δοκίμιο στην αγγλική γλώσσα. Περισσότερο ίσως, παρότι από ό,τι μου έχετε πει είναι καλό το ελληνικό κοινό. Θα μπορούσε να γίνει πολύ πετυχημένο στο διεθνή χώρο το βιβλίο. Ναι. Και όταν είχε γίνει και η έκθεση Φραγκφούρτης που ήταν ετοιμόμενη χώρα πριν από 5-6 χρόνια η Ελλάδα, στην ουσία το μεγάλο μας πρόβλημα ήταν η μεταφρασιμότητα. Κοιτάξτε, υπάρχει μεγάλος θαυμασμός στους ξένους που γνωρίζουν τη γλώσσα μας για την εκφραστικότητα της ελληνικής γλώσσας. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται από το γεγονός ότι σε πολλές μεγάλες ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά κτλ., υπάρχουν πολλές ελληνικές, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ακριβώς λόγω της δύναμης έκφρασης την οποία έχουν. Αυτό εμείς το καταλαβαίνουμε λιγότερο από τους ξένους και είναι χαρακτηριστικό. Δηλαδή χρειάζεται να καταλάβουμε ότι η οικουμενικότητα της γλώσσας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και η εκφραστική της δύναμη είναι πάρα πολύ έντονη και πολύ μεγάλη. Αυτό πρέπει να προβληθεί, γι' αυτό έλεγα ότι όπως δουλεύει το κέντρο της ελληνικής γλώσσας σε συνδυασμό με ένα κέντρο ιστορίας και πολιτισμού της Ελλάδας θα μπορούσε να κάνει περισσότερο καλό προβάλλοντας την Ελλάδα στο εξωτερικό. Προβάλλοντας όχι για εμπορικούς λόγους, αλλά για πολιτισμικούς λόγους. Είναι γνωστό ότι ο πολιτισμός της Δύσης οφείλει τις ρίζες του στην Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι καλό να το συνειδητοποιήσουν οι περισσότεροι ξένοι. Η ελληνικότητα που έχουν μέσα τους και είναι κρυμμένη, πρέπει λιγάκι να βγει έξω, να αναδειχθεί ακριβώς. Λοιπόν, θέλω τώρα να έρθω στην δουλειά αυτή. Δεν κρύβω, σας συναντήσαμε εδώ στο 5ο συμπόσιο των μεγάλων στιγμών της φυσικής και ευχαριστούμε για τη διοργάνωση αυτή και την Ένωση Ελληνοφυσικών αλλά και το παράρτημά της εδώ και την Οργανωτική Επιτροπή. Όπως επίσης ευχαριστούμε και το ΤΕΙ για τη φιλοξενία και το γραφείο του Αντιπρόεδρου. Λοιπόν, δεν κρύβω ότι ήθελα να σας δω, να σας βρω από αυτό το βιβλίο και θέλω να δούμε λίγο μερικά ζητήματα, γιατί βλέπω ότι είσαστε ο μόνος, ίσως από τους ελάχιστους Έλληνες, εσείς υπάρχει άλλος ένας Έλληνας συγγραφέας, που ενδιαφέρονται για τη σχέση, την ευθεία σχέση που πρέπει να έχει η συνείδηση ως οντολογικός άξονας με ό,τι αναζητάμε σαν γνώση στο πεδίο της φυσικής επιστήμης και με
αυτό που θα λέγαμε την συνθετική κοσμοθεώρηση. Και θέλω να έχετε μέσα μια πλήρη παράθεση θεματικών πεδίων. Αναφέρεστε και στα θέματα της πληροφορίας και της εξελικτικής μορφογένεσης, κάτι που δεν το χειρίζονται πολύ φυσικοί, όπως εσείς. Αναφέρεστε στα ζητήματα που πηγαίνουν απευθείας στο θέμα της συνείδησης και ταυτόχρονα επίσης έχετε μια περισκοπική προσέγγιση σε όλα τα μεγάλα ζητήματα που βρίσκονται εν εξελίξη στην φυσική, όπως το παράδοξο EPR, θέματα που συνδέονται με την κοσμολογία, και βέβαια ταυτόχρονα έχετε και ένα άνοιγμα σε αυτή, στα παράδοξα. Δεν κλείνεστε. Θέλω να πω προς φίλους τηλεθεατές ότι ένα άνοιγμα προς το παράδοξο είχαν κάνει μεγάλοι στοχαστές, που βέβαια κάποια στιγμή τους γύρισαν την πλάτη κάποιοι άλλοι που μέχρι λίγο πριν ήταν οπαδοί τους. Από το χώρο της ψυχανάλυσης ο Φρόιντ, ο δημιουργός της. Στο χώρο της φυσικής ο Πάουλι, μια μεγάλη προσωπικότητα, από τις μεγαλύτερες, και άλλοι. Εσείς τολμάτε να συζητήσετε για όλα. Συζητάτε βέβαια για τη σχέση θρησκείας και επιστήμης, και θέλω να μας ξεναλύσετε σε αυτόν τον όμορφο κόσμο της φλούδας του Βερίκοκου, της φλούδας της πραγματικότητας, όπως είπατε. Κοιτάξτε, αυτό που θα λέγαμε πραγματικότητα απορρέει από τις εμπειρίες μας και την αντίληψη που έχουμε για τον κόσμο που ζούμε. Αυτός μπορεί να οφείλεται σε αυτό που αισθανόμαστε, που βλέπουμε, που βιώνουμε, ή μπορεί να οφείλεται και σε μια αναζήτηση επιστημονική. Το μήνυμα που πρέπει να προσέξει κανείς είναι ότι σε τελευταία ανάλυση η κοσμοαντίληψή μας είναι η γνώση που έχουμε για τον κόσμο, δεν είναι η πραγματικότητα. Αυτό το μπερδεύουμε πολλές φορές και λέμε ότι τα πράγματα είναι έτσι, απλώς γιατί εμείς τα μάθαμε να είναι έτσι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό που έχουμε σαν αντίληψη δεν είναι αμφισβητήσιμο και αναθεωρήσιμο. Αυτό που λέτε βέβαια δείχνει μια πολύ βαθιά καταστάλαξη στοχαστική και βιωματική, ότι τα μάθαμε να είναι έτσι. Ακριβώς. Δεν έχουμε φτάσει ίσως ακόμη σε ένα πιο ευρύτερο επίπεδο, πιο ομαδικό, συλλογικό, σε αυτή την αυτογνωσία, την επιστημολογική αυτογνωσία. Έχουμε την τάση να θεωρούμε, να προβάλλουμε τη βεβαιότητα ότι είναι έτσι. Ακριβώς. Και αυτό γιατί το χρειαζόμαστε. Και είπατε για το «μάθαμε ότι είναι έτσι», που είναι ένα δίκοπο μαχαίρι που εμφανίζεται στο θέμα της εκπαίδευσης των παιδιών. Τα παιδιά από τότε που αρχίζουν να καταλαβαίνουν τον εαυτό τους και την παρουσία τους, τους βάζουμε μέσα σε όρια, σε φασιά. Τους μαθαίνουμε τι πρέπει να ξέρουν, λες και εμείς το έχουμε, και αυτό τους αποκόπτει από την έμφυτη περιέργεια να βρουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους. Δηλαδή όταν πάει το παιδί και ρωτάει, μα έχει αφαλό ο Θεός, η μαμά προσπαθεί να του αποφύγει την απάντηση ή τουλάχιστον να αποφύγει να το συζητήσει, λέγοντάς του ότι αυτά δεν είναι για σένα, είναι άστα αυτά, δεν ρωτάνε τέτοια πράγματα. Ή αν δώσει μια απάντηση, η μαμά θα είναι κατευναστική για να αποφύγει τελικά το θέμα. Το λέω αυτό γιατί αυτό γίνεται στα σχολεία πολύ. Και αν υπάρχει μια μεταρρύθμιση που θα θέλαμε να έχουμε στην παιδεία, είναι σε αυτό. Να μπορεί να ανοίγει το μυαλό του παιδιού και όχι να το φασιώνουμε. Ναι. Γι' αυτό που είπατε για το μάθηση. Ναι, όπως είπατε, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα το οποίο συνδέεται με τη βιωματική μέθοδο. Φαίνεται ότι όσο και να πέρασε χρόνος από την εποχή του Ρουσό με τον Εμίλιο, απλώς διακηρύξαμε νέες αρχές και δεν τις εφαρμόσαμε, και ίσα ίσα επιστρέφουμε σε προρουσοϊκές
καταβολές της εκπαίδευσης, όπου η γνώση επιβάλλεται, μπορεί και με δημοκρατικότερο τρόπο βέβαια πλέον. Ναι, όλα βέβαια. Αλλά επιβάλλεται. Αυτό είναι πολύ αλήθεια που λέτε, πάρα πολύ αλήθεια. Και έχει να κάνει με τα προβλήματα που έχουμε σήμερα στην παιδεία. Μαθαίνει το παιδί σχολείο πώς να λύνει μια εξίσωση. Τι λέει ο νόμος του Νεύτωνα και όλα αυτά γραμμένα σε ωραίες λογικές εξισώσεις. Και αντιμετωπίζει στη ζωή, στην καθημερινότητα, προβλήματα που δεν εφαρμόζονται με εξισώσεις. Δεν λύνονται με εξισώσεις και δεν έχει μάθει πώς να τα προσεγγίζει, πώς να κάνει κρίση. Μάλιστα. Θέλω, κλείνοντας το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να πω, κύριε Ακαδημαϊκή, κύριε καθηγητά, κύριε Λιγομενίδη. Αποφασίστε. Να αποφασίζω το κύριο Λιγομενίδης. Ωραία. Γιατί σαν κύριος Λιγομενίδης, με αυτή την απλότητα και την εγκαρδιότητα, γίνατε και ακαδημαϊκός, γίνατε όλα όσα κάνατε τα όμορφα στη ζωή σας. Και σαν έτσι αυτό το κλίμα είναι που θέλουμε και εμείς να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Λοιπόν, έχουμε μια εκπαίδευση τελικά η οποία φαίνεται και σε άλλα πράγματα, μιας και το θίξατε. Δηλαδή, παράδειγμα, με την ίδια λογική στεγανώνεται η προσέγγιση σε ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και συναντάμε, γίνουν τα γεγονότα της Αμαρίνθου, επειδή ακριβώς δεν έχουμε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Γίνονται τα γεγονότα του οποιοδήποτε φανατισμού, επειδή δεν έχουμε θρησκευτική διαπαιδαγώγηση. Πόσο δίκιο έχετε σε αυτό το πράγμα. Ζητάμε τη λύση στις φυλακές και στις συλλήψεις, ναι, και δεν προσέχουμε το θέμα της παιδείας. Μάλιστα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί για να δούμε αυτή την υπέροχη συγγραφική δουλειά, την οποία τη συστήνουμε στους φίλους τηλεθεατές και τη συστήνουμε και σαν ένα δώρο τις μέρες τώρα των γιορτών των Χριστουγέννων και της νέας χρονιάς. Για πολλούς δεν ξέρω πόσο ετοιμότητα είναι τα περιφερειακά βιβλιοπωλεία, αλλά το κυριότερο θέμα είναι ότι κάποια στιγμή εμείς εδώ θέλουμε να τιμήσουμε αυτό το βιβλίο και εσάς, να σας καλέσουμε για να πείτε και για αυτό και για το επόμενο, αλλά και για την ελληνική γλώσσα. Για την να το τιμήσετε, αλλά να το συζητήσουμε. Βεβαίως. Να γίνει συζήτηση για αυτό το βιβλίο. Να γίνει συζήτηση και μαζί σας να διαλέξουμε και να βρούμε και τους άλλους συζητητές. Και έχουμε μαζί μας τον ακαδημαϊκό κύριο Λιγομενίδη, ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και επίσης πρόεδρο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Λιγομενίδη, θέλουμε να δούμε λίγο τώρα αυτό τον προβληματισμό που υπάρχει εδώ μέσα. Το στίγμα το δώσαμε συνοπτικά για τους φίλους τηλεθεατές διαβάζοντας λίγο τις επικεφαλίδες στην ουσία και πολύ συνοπτικά. Θέλουμε τώρα την δική σας αφήγηση αυτού του σκέπτεστε, αυτής της βιωματικής κοσμοθεώρησης, ενός φτασμένου ανθρώπου που είναι τη διανούμενος τελικά και που είναι τελείως ανοιχτός στη φιλοσοφική αντίληψη. Το είπατε και μόνο σας, τη βιωματική αφήγηση. Για μένα είναι τρόπος ζωής. Λέει το θέμα του τι μας έχει αποκαλύψει η επιστήμη, ιδιαίτερα στα τελευταία 50-100 χρόνια, για το ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε, πώς δουλεύει η φύση, και ακόμα το ψάχνουμε, είναι πολύ σημαντικό. Και με έχει πραγματικά προβληματίσει. Για πολλά χρόνια στην Αμερική ήταν το χόμπι μου, πέραν βέβαια από τις καθαρά πανεπιστημιακές ασχολίες, τη διδασκαλία, την έρευνα. Και όταν βρήκα την ευκαιρία μετά την επιστροφή μου στην Ελλάδα του μισοχασομέρι συνταξιούχου, κάθισα και τα έβαλα σε μορφή βιβλίου και συνεχίζεται. Είναι περισσότερο μία ευχαρίστηση που μου δίνει η επικοινωνία με το ευρύτερο κοινό. Και είναι βασισμένη στην πίστη μου ότι αυτά τα νοήματα και οι έννοιες είναι βατές. Δεν είναι δύσκολες. Μπορεί να τις κάνεις δύσκολες ρίχνοντας μέσα μερικές εξισώσεις που
δεν βοηθάνε σε τίποτα, παρά μόνο αυτούς οι οποίοι κάνουν ειδικά τη δουλειά της έρευνας. Και αυτό το διαπίστωσα με τις συζητήσεις και τις διαλέξεις που έχω κάνει στα πανεπιστήμια και στην ακαδημία. Η απόκριση του κόσμου είναι όλο και μεγαλύτερη. Δηλαδή αυτοί που έρχονται να ακούσουν αυτά τα οποία μιλάω στην ακαδημία και τα λοιπά, αυξάνουν. Που σημαίνει ότι όλο και περισσότεροι ενδιαφέρονται, ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα, που νομίζω ότι είναι στη φύση του Έλληνα η περιέργεια, η αναζήτηση, η μάθηση, θέμα παραδοσιακό για τον Έλληνα. Και αυτό μου δίνει ακόμα περισσότερο θάρρος και θράσος μέχρι σε ενός βαθμού να γράψω και άλλα βιβλία. Είναι αυτού του είδους η επικοινωνία, γιατί σε τελευταία ανάλυση αυτή είναι η δουλειά του δάσκαλου. Εκτός των άλλων, νομίζω ότι έχετε και μια δημοκρατική προσέγγιση για το θέμα της γνώσης και του διαλόγου για επιστημονικά θέματα. Και θέλω να μας την παρουσιάσετε αυτή πριν περάσουμε σε αυτά καθε αυτά τα θέματα. Ναι, αν μιλάτε, αν εννοείτε δημοκρατική από την άποψη ότι θεωρώ ότι η γνώση αυτών των θεμάτων είναι για όλους. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς και όχι μόνο αυτό, ότι ο ερεθίσματα βάζουν και ετερόκλητα κοινά, δηλαδή ένα κοινό του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Ναι. Μπορεί να βάλει πολύ γόνιμα ερωτήματα. Σωστά. Και να καταστήσει πιο γόνιμα το πεδίο προβληματισμού. Καθένας το παίρνει από τη θέση του. Δηλαδή έχει από τη σκοπιά του, αν έχει καλλιτεχνικές διαθέσεις ή αν έχει επιστημονικές, ορθολογικές διαθέσεις κτλ. Πάντως είναι γεγονός ότι, και αυτό προσπαθώ να το μεταδώσω, ότι εμένα προσωπικά στη ζωή μου μου έχει δώσει μια ηρεμία η προσέγγιση των θεμάτων αυτών. Όλοι μας αντιμετωπίζουμε, φέρνω σαν παράδειγμα, στην προχωρημένη ηλικία που είμαι εγώ, το θέμα του θανάτου. Όταν διαβάσεις για αυτά τα πράγματα, όταν διαβάσεις για το θέμα της συνείδησης, όταν καταλάβεις τη μοναδικότητα που έχει η ζωή σου σε αυτό το σύμπαν, τα θέματα αυτά παρουσιάζονται πολύ πιο απλά, πολύ πιο βατά και είναι σαν να είσαι σε ένα τρένο και κάνεις ένα ταξίδι βλέποντας το τοπίο. Δεν αντιμετωπίζονται με φόβο και με τρόμο ότι «μα θα τελειώσει αυτό το πράγμα». Δεν ξέρεις, δεν υπάρχει. Το θέμα του τέλους δεν υπάρχει. Όπως δεν υπάρχει στην αναζήτηση το θέμα του τέλους. Δεν ψάχνεις δηλαδή την αλήθεια για να τελειώσει τέλος πάνω αυτό το βάσανο. Είναι το ταξίδι, είναι ακριβώς αυτή η ευχαρίστηση που σε κάνει να το αναζητήσεις. Και αυτό, αν μπορείς να το μεταδώσει κανείς στον πολύ κόσμο, πιάνει να το μιλήσουμε κόσμο. Λίγο για την σχέση της συνείδησης με την φυσική κοσμοθεώρηση και με την βιολογική κοσμοαντίληψη, να το πούμε έτσι. Μπαίνετε σε θολά θέματα τώρα και αν έχετε το κουράγιο έχουμε τις επόμενες 12 ώρες για να το συζητήσουμε. Δεν είναι κάτι που είναι για συζήτηση δίπλα από χειμωνιάτικο τζάκι. Κάποιες πρώτες σκέψεις, βασικές σκέψεις. Κοιτάξτε, η συνείδηση είναι κάτι που ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τα υπόλοιπα ζώα. Συνείδηση το μερίζονται και τα ζώα, ένα είδος συνείδησης. Αυτό ήθελα να πω, ότι αν μόνο ο άνθρωπος θα πρέπει να αποδώσει στη συνείδηση κάποιο κατόφλι. Mm. Ότι ξαφνικά αποκτάει συνείδηση. Αυτό δεν στέκεται λογικά. Εάν πάλι υπάρχει progressive, πώς το λένε, προοδευτική ανάπτυξη της συνείδησης από την ώρα που γεννιέται ο άνθρωπος, αντιμετωπίζοντας το περιβάλλον και σιγά σιγά αναπτύσσοντας την αίσθηση της ύπαρξής του, το self-awareness ας πούμε, τότε είναι προοδευτικό το φαινόμενο. Αλλά τότε πηγαίνεις και λες, έχουν μικρότερη ή λιγότερη συνείδηση τα άλογα, τα σκουλίκια, ο ιός, πού σταματάει, πού αρχίζει. Υπάρχει προοδευτική ανάπτυξη της συνείδησης, αν δεν υπάρχει κατόφλι.
Δεν ξέρουμε την απάντηση, γιατί είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς την ύπαρξη της συνείδησης σε άλλους. Το μόνο «ον» στο σύμπαν που γνωρίζουμε ότι έχει συνείδηση είναι ο εαυτός μας. Ναι. Δεν μπορώ να ξέρω αν έχετε συνείδηση. Είναι σαν τις μεμβράνες συμπαντικές που μπορεί να αποκλείουν και να μην επικοινωνούν τελικά. Ναι, ακριβώς. Και λέω ότι έχετε συνείδηση γιατί συμπεριφέρεστε όπως εγώ. Ακριβώς, εκ του ομοίου ναι. Βγάζουμε. Αλλά αν είσαστε μια μηχανή και με το και η επιστημονική φαντασία ακριβώς. Ναι, μας έβαζαν πίσω από μια κουρτίνα. Ναι. Και οι αποκρίσεις σας ήταν τόσο καλές από άποψη συνείδησης όσο και οι δικές μου, θα λέγαμε ότι έχετε. Δεν είναι σωστό. Ότι συμπεριφέρεστε ως εάν έχετε. Και αυτό είναι διαφορετικό. Πολύ διαφορετικό. Σε μια διάλεξη έκανα αυτού του είδους την παρατήρηση. Σε ένα έργο που είχε κάνει Κρότο, που λεγόταν Οδύσσια 2000 πριν από μερικά χρόνια, υπήρχε ένα ρομπότ. Μάλιστα το ρομπότ λεγόταν HAL. Ναι. Είναι ενδιαφέρον, το είδα στο Λος Άντζελες το έργο αυτό και στο διάλειμμα έγραψα HAL που είναι το όνομα HAL και τα αύξησα κατά ένα. Ξέρετε τι βγαίνει, IBM. Το H γίνεται I, το A γίνεται B και το L γίνεται M. Δηλαδή δεν είναι τυχαία η ονομασία του HAL. Εν πάση περιπτώσει αυτό το ρομπότ έπαιζε σκάκι και μερικές φορές έχανε. Και ο άνθρωπος τον ρώτησε, μα πώς χάνεις. Λέει για να έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι. Αυτό δείχνει συνείδηση. Ακριβώς, θυμικές αντιδράσεις. Επομένως ο HAL συμπεριφερόταν ως εάν έχει συνείδηση, αλλά συνείδηση έχει να κάνει με την awareness, τη συνειδητοποίηση ότι είμαστε όντα, ότι υπάρχουμε. Θέλω να δούμε λοιπόν αυτό το θέμα της συνείδησης σαν καταγωγή. Τώρα το εξετάζουμε φαινομενολογικά. Αν η συνείδηση δεν έχει, έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε αναγωγικά. Η συνείδηση κάπου πρέπει να αναχθεί. Ναι, μεν μπορούμε να λέμε νευρονικά δίκτυα, δεν ξέρω εγώ τι, αλλά κάπου πρέπει να αναχθεί επίσης, γιατί νομίζω ότι δεν μπορεί να προκύψει κάτι εκ του μηδενός. Έτσι λέμε. Και αυτή είναι μια ασύμπτωτη έννοια με όλες τις κατηγορικές προσεγγίσεις της ύλης. Έχουμε την τάση και την παράδοση στην επιστήμη να αναγάγουμε τα φαινόμενα στα συστατικά τους. Αυτό είναι μια παράδοση πολύ μακριά, παλιά, μολονότι οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν και στον ολισμό. Αν πάρει κανείς ένα κομμάτι υλικό και το κόψει σε κομματάκια, σε τελευταία ανάλυση λέμε ότι φτάνει στο άτομο. Σήμερα είμαστε 3 επίπεδα πιο κάτω από το άτομο, αλλά ακόμα ψάχνουμε να βρούμε τα συστατικά. Πώς μπορεί λοιπόν το άτομο, τα ηλεκτρόνια, να σχετίζονται με τη συνείδηση, να σχετίζονται με τη νόηση, να σχετίζονται με τη ζωή. Δεν μπορείς να πεις ότι ένα ηλεκτρόνιο είναι ζωντανό ή άβιο, όπως δεν μπορείς να πεις ότι είναι στερεό ή υγρό. Υπάρχουν λοιπόν φαινόμενα που εμφανίζονται στην εξέλιξη του κόσμου λόγω πολυπλοκότητας. Δηλαδή η συμπεριφορά του συνόλου, του μεγάλου συνόλου, εμφανίζει ιδιότητες που δεν υπάρχουν στα συστατικά του. Αυτό λοιπόν, αυτός ο αλλοτροπισμός έτσι μεγάλης κλίμακας θα λέγαμε, έχει μέσα του... Μπορεί να κρύβει κάποιο μυστήριο, γιατί καλώς όντως εμφανίζονται έτσι όπως είπατε. Αλλά γιατί εμφανίζονται λοιπόν, σε αυτή την κλίμακα. Το θέμα της στερεότητας. Αυτό είναι στερεό. Αν κανείς το δει με μικροσκόπιο μεγάλης δύναμης, θα δει ότι είναι άδειο πράγμα. Ότι είναι 99% είναι χώρος, άδειος. Πώς όμως εμφανίζει στερεότητα. Είναι μια ιδιότητα, σήμερα μπορούμε να την εξηγήσουμε. Δεν θα μπορούσαμε να την προβλέψουμε.
Δηλαδή, γνωρίζοντας τις ιδιότητες των συστατικών της ύλης, δεν μπορείς να προβλέψεις την υγρότητα ή τη στερεότητα. Αλλά εμφανίζεται. Ναι. Και μάλιστα είναι η προϋπόθεση πάνω στο δικό μας βράχο για να δημιουργηθεί ζωή, η οποία και αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως μια ιδιότητα της ολότητας, όπως και η νόηση και ίσως και η συνείδηση. Θα μου πείτε, αυτό είναι μια εύκολη απάντηση και είναι περισσότερο περιγραφική παρά ερμηνευτική. Πράγματι, και επειδή έχω δει ότι σας ενδιαφέρει μες στο βιβλίο η οντολογία. Ακριβώς. Θέλω να μου πείτε έτσι κάποιες σκέψεις για αυτή την, για την οντολογία της συνείδησης. Ή δυνατόν πώς η οντολογία της συνείδησης μπορεί να συναδελφωθεί με την οντολογία της ύλης. Κύριε Ζήση, τώρα μου βάζετε τα δύσκολα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει, όχι εύκολη απάντηση, δεν υπάρχει καν απάντηση. Λέτε δηλαδή γιατί αυτό το πράγμα, άμα εξελιχθεί, μπορεί να αποκτήσει συνείδηση. Μα εγώ δεν ξέρω τι είναι η συνείδηση. Μπορώ να τη βιώσω τη συνείδηση, αλλά δεν μπορώ να την αγάγω τη συνείδηση στι λειτουργίες του κεφάλου. Ξέρω ότι κάπου εκεί βρίσκεται η ανάπτυξη της νοημοσύνης και της συνείδησης κτλ. Αλλά γιατί και πώς. Ακόμα στην επιστήμη βρισκόμαστε στην αναζήτηση του πώς. Πώς δουλεύουν τα πράγματα. Ή ακόμα γιατί είναι έτσι που είναι. Αλλά το γιατί είναι δεν το έχουμε πλησιάσει. Ή τι, είναι, κάποτε, το ή τι είναι το είναι, πώς βάζουν οι φιλόσοφοι. Αν κάποτε το πλησιάσουμε, τότε μπορούμε να πούμε ότι θα είμαστε σε επικοινωνία με τον νου του Θεού. Επομένως, είναι ένα θολό πράγμα, δεν το αποφεύγω. Έχω τους ίδιους προβληματισμούς που έχετε κι εσείς. Αυτό είναι στο περιγραφικό. Το γενναίο πάντως σημείο στην συγγραφή σας στο δοκίμιο αυτό είναι ότι δεν τα αποφεύγετε. Ενώ άλλοι τα αποφεύγουν επειδή θεωρούν ότι ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα ερωτήματος θέτει σε επισφάλεια όλο το οικοδόμημά του. Ακριβώς. Είναι η υποχρέωση να δώσεις απάντηση. Αυτό συναντιέται και στις τάξεις. Πολλές φορές ο δάσκαλος απαγορεύει την ερώτηση γιατί δεν θέλει να πει ότι «Μα δεν το ξέρω, ρε παιδιά». Δεν έχω γνώση. Αυτό το «δεν το ξέρω» είναι μια μεγάλη επανάσταση πάντως που θα έπρεπε να γίνει κάποτε. Όχι μόνο είναι επανάσταση, είναι η αφετηρία της κουβέντας. Πώς θα γίνει κουβέντα άμα δεν δεχθείς ότι δεν ξέρεις κάτι για να μπορείς να το αναλύσεις. Μάλιστα. Να πάμε τώρα στα οντολογικά παράδοξα αυτής καθεαυτής φυσικής. Λέμε τώρα το φαινόμενο EPR, το οποίο νομίζω πρέπει να το επινόησαν οι τρεις και να το προπαγάνδισε κυρίως ο Αϊνστάιν, γιατί δεν ήταν ο κύριος επινοητής, για τον απλούστατο λόγο για να υπονομεύσει την κουβαντομηχανική. Ακριβώς. Γιατί οδηγεί σε αδιέξοδο, να του πει να το αδιέξοδο. Ναι, ναι. Τελικά το αδιέξοδο βγήκε πραγματικότητα όμως. Και όχι μόνο, απέδειξε ότι η κουβαντομηχανική, τουλάχιστον μέχρι τώρα, είναι μια πλήρης επιστήμη. Αυτή θέλω να δείξουν ότι δεν είναι πλήρης. Ναι. Εδώ δηλαδή ο Αϊνστάιν πέτυχε, ποντάροντας πάνω σε αυτό, το αντίθετο από αυτό που ήθελε. Ακριβώς. Την έπαθε, να το πούμε λιγάκι απλά. Γιατί το EPR, αυτό αναφέρεσαι σε ένα πείραμα. Να το εξηγήσουμε κιόλας λίγο, ελάχιστα. Ναι. Σκεπτικό, δηλαδή υπάρχει κάποια οντότητα, ένα άτομο, το οποίο διασπάται σε δύο κομμάτια που φεύγουν σε αντίθετες κατευθύνσεις. Ναι. Και... στη Δήμη Λένεση, παράδειγμα, λέμε. Ναι, και όταν φτάσουν σε μια απόσταση, γαργαλά στο ένα και γελάει το άλλο. Ναι. Πώς γίνεται. Και είναι σε απόσταση που δεν επικοινωνούν και δεν υπάρχει ο χρόνος δεν της επικοινωνίας. Ναι. Δεν μπορούν. Αλλά αλληλοεπιδρούν, δηλαδή γαργαλά στο ένα, δεν πέφτει μήνυμα, αλλά υπάρχει επίδραση. Αυτό δόθηκε εξήγηση από τον Niels Bohr, ο οποίος κέρδισε το στοίχημα με τον Αϊνστάιν, αλλά δεν νομίζω ότι είναι της ώρας τώρα να μιλήσουμε για τις δυνατότητες, απλά είπε ότι αυτά τα δύο κομμάτια ξεκίνησαν από ένα σύστημα, άρα είναι ακόμα συνδεδεμένα, είναι ένα σύστημα. Δηλαδή όταν γαργαλά στο ένα, είναι μέρος του συστήματος του άλλου. Στη μηχανιστική παράσταση όμως του κόσμου, τελικά είναι ενδιαφέρον, λέγεται κβάντομηχανική, δεν είναι μηχανιστική.
Ναι, όχι, δεν είναι, βέβαια. Ναι, στην παράσταση που λέμε του κόρτου, την στερεότυπη παράσταση που έχουμε του μυαλού μας, είναι κάτι τέτοιο, όμως είναι αδιανόητο. Ναι. Δεν έχουμε βιωματική του παραδόξου αυτού του φαινομένου EPR. Υπάρχουν και άλλα παράδοξα, αλλά αυτό έχει μια ιδιαιτερότητα. Ότι το 1982, σε ένα εργαστήριο στο Παρίσι, ο Αλάν Σπέκλ, ναι, μαζί με την ομάδα του, απέδειξαν. Το απέδειξε. Δηλαδή, πειραματικά αποδείχθηκε ότι αυτά τα δύο σωματίδια μπορούν να αλληλεπιδρούν. Και ακολούθησε μετά και μία απόδειξη του Τζον Μπέλ, ο οποίος έδειξε πλέον θεωρητικά ότι δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά. Δηλαδή η κβαντική εξήγηση ήταν πραγματικά μια εξήγηση του φαινομένου. Λοιπόν, η εξήγηση του φαινομένου δεν χρειάζεται να είναι ανθρωπομορφική, δηλαδή περιορισμένη στις δικές μας εμπειρίες. Συμβαίνουν φαινόμενα στον κόσμο τα οποία είναι έξω από τις εμπειρίες, αφού άλλωστε οι εμπειρίες του ανθρώπου είναι σε μια κλίμακα στη μέση της μεγάλης κλίμακας των γαλαξιών και του μικρόκοσμου. Mm. Αυτή η αιτιολόγηση ήταν και οντολογική ή ήταν με ένα φορμαλισμό, κβαντικό φορμαλισμό? Αν μιλάτε για το Μπέλ, ναι, η αιτιολόγησή του ήταν καθαρά μαθηματική. Mm. Δηλαδή ήταν απέδειξη ορθολογικά ότι η κβαντική φυσική έχει δίκιο στο να εξηγήσει αυτό το φαινόμενο, παρόλο ότι ο τρόπος εξήγησης δεν συμβαδίζει με τις δικές μας εμπειρίες. Μάλιστα. Και αυτό συμβαίνει σε πολλά τέτοια φαινόμενα. Υπάρχουν φαινόμενα που γυρνάνε τον χρόνο προς τα πίσω. Ναι. Τα οποία, μάλιστα στο Πανεπιστήμιο της Μέριλαντ, από το οποίο προήλθα, γίνεται ένα πείραμα το οποίο δείχνει ότι αυτό που έχει γίνει μπορεί να διαμορφωθεί στο μέλλον. Δηλαδή να είναι retro, ναι, active. Εδώ υπάρχει λοιπόν υπάρχουν και μια σειρά από άλλα παράδοξα τα οποία δείχνουν ότι πρέπει να αποδομήσουμε τελικά και να εγκαταλείψουμε κάποια στερεότυπα. Όπως το είπατε, στον προσδιορισμό της ύλης. Ναι. Πλέον δεν έχει μείνει, θα έλεγε κανείς, τίποτε σαν ύλη όπως εμείς αντιλαμβανόμαστε την ύλη σαν καθημερινότητά μας. Ακριβώς. Όταν λέμε ύλη, εμείς μιλάμε για κάτι που είναι στερεό, υγρό ή αέριο. Όταν κόψεις την ύλη σε μικρά κομματάκια, πολύ μικρά, φτάνεις σε ένα παράδοξο, στο ότι αυτό που βρίσκεις ζει πολύ λίγο. Άρα υπάρχει. Όταν η διάρκεια της ζωής του είναι 10^-27, δηλαδή ένα κλάσμα με ένα στον αριθμητή και 27 ψηφία στον παρονομαστή, μη μηδενικά, αυτός ο χρόνος του δευτερολέπτου, υπάρχει αυτό το πράγμα. Άρα είναι μία πηγολαμπίδα αυτό το σωματίδιο, η οποία εμφανίζεται τόσο γρήγορα και έχει το παράδοξο ότι ενώ δεν ζει, όταν τέτοια σωματίδια όπως τα quarks βρεθούν τρία μαζί, αυτό που φτιάχνουν ένα πρωτόνιο ζει forever. Ζει δηλαδή δισεκατομμύρια χρόνια. Είναι παράξενο πως ο μηδενικός χρόνος είναι κοντά στην αιωνιότητα. Ναι, ακριβώς. Τι θέλατε να πείτε? Έλεγα για το πρωτόνιο που ζει, είπα forever, δεν είναι forever. Παράδειγμα, για να καταλάβετε πόσο ζει ένα πρωτόνιο, στη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου θα χάσει ένα πρωτόνιο που θα αποσυντεθεί. Από κάποια όμως, από ένα τρομακτικό Από φοβερό αριθμό πρωτονίων, ναι, που υπάρχει μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Άρα έχουμε αυτά του είδους τα παράξενα. Εμείς να πάμε τώρα στη γειτονιά λοιπόν του παράξενου, σε αυτή την εκπομπή, δίπλα από τον Τζάκι των Χριστουγέννων, δίπλα από την παραμυθία του μικρού, στον του Άγιο μεγάλου. Βασίλη με πάτε. Εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Μάλιστα. Δεν θα σας πάω στον Βόρειο Πόλο. Και πάλι λοιπόν μαζί, φίλες και φίλοι τηλεθεατές, σε μια εκπομπή αφιέρωμα έτσι στο πνεύμα των γιορτών, αφιέρωμα γιατί ακριβώς υπάρχει ένα βιβλίο
που μας δίνει ευκαιρία στο πλαίσιο και ενός συμποσίου που είχαμε στην περιοχή στο ΤΕΙ Λαμίας από την Ένωση Ελληνών Φυσικών και το παράρτημά της. Και εδώ λοιπόν με ένα ψηφιακό έτσι τζάκι δίπλα μας, κύριε Ακαδημαϊκέ και Λιγομενίδη, συζητάμε για τη φλούδα Λουβερίκου, που είναι ανοιξιάτικο καλοκαιρινό φρούτο. Πολύ καλό θρεπτικά, όμορφο γοητευτικό και έρχεται και ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο έτσι εδώ πέρα. Έτσι, το έχει φτιάξει ένας συνάδελφος ακαδημαϊκός, ο κύριος Στέτσης. Μπράβο. Εδώ βλέπουμε λοιπόν και μια διαθεματική έτσι προσέγγιση. Και ήμασταν ακριβώς σε μια σειρά ζητημάτων γύρω από τις παραδοξότητες που διέπουν την επιστήμη, που έχουν αναδειχθεί μες στην επιστημοσύνη. Και είχαμε πει για τη συνείδηση, είπαμε για το φαινόμενο EPR και να πάμε και σε αυτό από εκεί και πέρα, στα παράδοξα και στο τι μπορεί να σημαίνει το φαινόμενο EPR. Για κάποιους θυμίζει και τηλεπάθεια σωματιδιακή. Ναι. Και βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι έχουμε δύο τρόπους να προσεγγίσουμε το παράδοξο. Είτε αυτό είναι ένα επιστημονικό παράδοξο επιβεβαιωμένο πειραματικά όπως το φαινόμενο EPR, είτε ένα παράδοξο που μπορεί να είναι ένα σύμπτωμα στον ευρύτερο κόσμο μας, στον κόσμο δηλαδή της ματιάς του ανθρώπου. Ο ένας είναι να το σαν ιδεολειπτική και με την παρέστηση, όχι την παρέστηση αντίληψη, την παρέστηση, και σαν φανατική, και ο άλλος με την ανοιχτότητα στο πείραμα, στην παρατήρηση, στην καταγραφή, στο διάλογο, τη διευκρίνηση. Θέλω να μου πείτε δηλαδή για αυτό το τοπίο που ανήλυτε, γιατί υπάρχουν και επιστήμονες που κάθισαν και δούλεψαν, όπως ο Πάουλη με τον Κέσλερ, ας πούμε, με τον Λιούγκ, όπως το αναδεικνύει ο Κέσλερ, ναι, που ανέδειξε αυτό των αιτιατών, μη αιτιατών και της συγχρονότητας. Χωρίς βέβαια να μπει σε μια λογική άκρη της μεταφυσικής. Ναι. Όταν κανείς σπουδάζει επιστήμη, συνήθως σπουδάζει για να καταλάβει το φυσικό κόσμο, έτσι ώστε να μπορεί να τον προβλέπει και να τον εκμεταλλεύεται. Και από εκεί ξεκινάει βέβαια το άνοιγμα της τεχνολογίας, που βέβαια σκοπό έχει να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής μας, αλλά πρέπει να πούμε ότι έχει για κινδύνους να καταστρέψει τη ζωή μας. Το λέω αυτό γιατί είδα στο φυλάδιο αυτό, που είναι πολύ ενδιαφέρον το έργο που κάνετε, έχετε από κάτω μία παράγραφο που λέει «Η γη δεν έχει έξοδο κινδύνου». Αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, ότι είμαστε κολλημένοι σε αυτό τον πλανήτη και δεν θα φύγουμε ποτέ παρά τις θεωρίες ότι θα επικύσουμε άλλους πλανήτες. Το λέω αυτό γιατί η επιστήμη δημιουργεί και μια αίσθηση υπεροψίας. Και αυτό είναι κακό. Ο υπερόπτης άνθρωπος, ο Wilson, ο Ed Wilson, τον είχε πει «Homo proteus». Θέλω να σημειώσω ότι ο Wilson είναι ο μεγαλύτερος έτσι εν ζωή βιοκοινωνιολόγος από τους μεγάλους επιστήμονες παγκόσμια αποδεκτούς και τα λοιπά, για το ευρύτερο κοινό. Θα μας επισκεφθεί τον άλλο Μάιο στην Ακαδημία. Αλλά ο Wilson τον είχε ονομάσει «Homo proteus», γιατί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι τα πάντα θα λυθούν μέσα από την τεχνολογία. Ότι μπορούμε να καταστρέψουμε το περιβάλλον και να δημιουργήσουμε ένα καινούριο περιβάλλον και να ζήσουμε σε αυτό το καινούριο περιβάλλον. Έχουμε τις δυνατότητες δηλαδή να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να αλλάξουμε και τον εαυτό μας. Ήδη τελευταία έχουμε αρχίσει και το επιχειρούμε αυτό. Να αλλάξουμε όχι μόνο το κλίμα του πλανήτη μας, αλλά και τον ίδιο μας τον εαυτό με τη γενετική. Κάποιος μου είχε πει ότι ίσως και εμείς να είμαστε αποτέλεσμα
κάποιου πολιτισμού που άλλαξε τον εαυτό του. Κάποιου πειράματος τέτοιου. Τέτοιου πειράματος. Έχει ενδιαφέρον ιδιαίτερο, γιατί τουλάχιστον όταν επιχειρήθηκε στην Αμερική ένα πείραμα για να δει αν ο άνθρωπος μπορεί να επιβιώσει μέσα από την τεχνολογία παρά τα αμαρτήματα που κάνει, το αποτέλεσμα ήταν δραματικά αρνητικό. Έγινε μια βιόσφαιρα, ναι, στην έρημο της Αριζόνας, η βιόσφαιρα 2, που έφτιαξε ένα περιβάλλον τεχνικό με όλα τα δεδομένα και θα ήταν άνθρωποι εκεί οι οποίοι θα ζούσαν 3 χρόνια για να διατηρούμενοι από την τεχνολογία. Δεν κατάφεραν να ζήσουν παραπάνω από μια εβδομάδα, γιατί βγήκαν οι κατσαρίδες, όλα ξεφύγαν από τον έλεγχο. Δεν είναι λοιπόν απλό το θέμα όταν καταστρέφουμε το περιβάλλον μας. Γι' αυτό εδώ που λέει ότι δεν έχει έξοδο κινδύνου είναι πραγματικά αλήθεια. Αυτό ως προς τις κατευθύνσεις της επιστήμης, που μία είναι η τεχνολογία. Η άλλη κατεύθυνση βέβαια είναι να καταλάβουμε τον εαυτό μας και να καταλάβουν ποιοι είμαστε, πού πάμε, από πού προήλθαμε, αν πάμε κάπου, αν δηλαδή έχει νόημα αυτό που βιώνουμε. Προημερών είχα μιλήσει στην Ακαδημία για το ρόλο που παίζει η τάξη. Ο κόσμος μας είναι κατανοητός, knowable, γιατί έχει τάξη. Η τάξη όμως που βλέπουμε γύρω μας μπορεί να προέρχεται από την τέλεια αταξία. Μια παράδοξη άποψη. Δηλαδή μπορεί αυτό που έχουμε και βιώνουμε σαν τάξη να είναι μια απόκληση ενός χαοτικού σύμπαντος, το οποίο τοπικά δημιούργησε μια απόκληση τάξης, η οποία θα τελειώσει κάποτε. Είναι και αυτό μια άποψη. Όλα αυτά τα ερωτήματα γεννιόνται στην διαδικασία του να ψάχνουμε μέσα από την επιστήμη την ύπαρξή μας, τον τρόπο μας, τη βίωσή μας, το βίωμά μας, τη σχέση μας με το περιβάλλον και τη σχέση μας ίσως έξω από το περιβάλλον, ίσως με αυτό που θα λέγαμε destiny ή μεταθάνατο. Πεπρωμένο, αν το θέλετε. Όλα αυτά μπαίνουν κάτω από την ομπρέλα της επιστήμης, γιατί ο άνθρωπος έχει περιέργεια. Είναι στη φύση μας να ψάχνουμε. Αλλά έχει και ένα αποτέλεσμα, όπως είπα προηγουμένως, που σου δίνει μία ευεξία, το να μπορείς να καταλαβαίνεις τον κόσμο σου. Να έχεις δηλαδή μία κατανόηση του ποιος είσαι και πού πας. Ίσως μίλησε λιγάκι περισσότερο. Όχι, δεν μίλησατε περισσότερο, ότι θέλουμε να πάμε ακόμη πιο συγκεκριμένα στα μεγάλα ερωτήματα τελικά της ζωής. Ποια είναι τα μεγάλα ερωτήματα που βάζει ο άνθρωπος. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι σε ένα μεγάλο βαθμό θα μπορούσαμε να πούμε ότι και η επιστήμη είναι ένα γέννημα του φόβου του θανάτου. Όπως ακόμη και από ένα αποτέλεσμα του φόβου του θανάτου είναι και η έντονη νοητικοποίηση του ανθρώπου. Και η νοητικοποίηση και η κοινωνικοποίηση. Τελικά, απέναντι σε αυτό το μεγάλο θέμα, μάλλον είμαστε δειλοί. Ή δεν θέλουμε να παραδεχθούμε ότι θέλουμε να πιστέψουμε, ή αλλιώς είναι ανόητες οι πράξεις μας. Από την ώρα που υποβαλόμαστε σε μια εργασία, σε έναν τρόπο του ζήν, προς το μηδέν, προς τη μηδενική υπόσταση. Αυτό το μηδέν μπορεί να είναι μετάπτωση σε κάτι άλλο. Δηλαδή όταν λέμε μηδέν στον άξονα των αριθμών, είναι μια μετάβαση από τους θετικούς στους αρνητικούς. Το οντολογικό μηδέν. Το οντολογικό μηδέν. Το οποίο προσεγγίζεται, αλλά δεν ακουμπιέται. Είναι ασύμπτωτο. Αν σας έλεγα ποιος είναι ο μικρότερος θετικός αριθμός μεγαλύτερος του μηδενός, δεν θα μπορούσατε να μου δώσετε μια απάντηση, γιατί αν πείτε κάτι θα πω το μισό του είναι ακόμα πιο μικρό. Άρα το μηδέν δεν είναι αριθμός, είναι destiny. Λοιπόν. Και είναι μετάπτωση. Εδώ μου κάνετε ένα παιχνίδι που θα μου θύμιζε Ζήνωνα. Ναι, ακριβώς. Και γελάω γιατί εσείς με οδηγήσατε να κάνω. Εγώ σας οδήγησα, αλλά εγώ θα ήθελα να έρθουμε
στην υπαρξιακή μας στάση. Για να χρησιμοποιήσουμε για ένα λεπτό τώρα ένα μοντέλο. Βλέπουμε ότι τα πάντα που υπάρχουν γύρω μας, είτε στον άβιο κόσμο, ή στον βιολογικό, ή ακόμα και στον νοητικό κόσμο, έχουν μια βιοτροχία που έχει αρχή και τέλος. Όλα έχουν ημερομηνία λήξης. Τίποτα δεν υπάρχει για πάντα. Επομένως, τα πράγματα μέσα στα οποία και εμείς οι άνθρωποι, υπάρχει μια στιγμή δημιουργίας η οποία είναι μεταπτωτική, μακριά από ισορροπία, η σύλληψη, η γονιμοποίηση του οαρίου, ας το πούμε, είναι η αρχή της δικής μας ζωής, και υπάρχει και ένα τέλος που και αυτό είναι μεταπτωτικό. Στη διάρκεια της ζωής υπάρχει μια ταυτότητα η οποία είναι προσεγγιστική, μια προσεγγιστική οριοθέτηση, αυτονομία. Όλοι μας διατηρούμε μια ταυτότητα, μολονότι εγώ δεν είμαι ο ίδιος που ήμουν 5 χρονών ή 2 μηνών. Άλλη αυτή η μυστηριακή συνέχεια. Αλλά είμαι ο ίδιος. Ναι. Δηλαδή με κάποιο τρόπο έχουμε μια ταυτότητα την οποία κατά τη διάρκεια αυτής της ζωής υπάρχει φθορά. Και είμαστε κοντά σε ισορροπία, γι' αυτό κρατάμε και ταυτότητα. Αυτό όμως το άλμα είναι σαφές αυτό που λέτε για την ταυτότητα. Με όλες τις αλλαγές, τις ψυχοσωματικές που σίγουρα διέπουν κάθε ηλικία και βέβαια κάθε χαρακτήρα. Αλλά πέραν τούτου υπάρχει ένα διάτοπο σημείο μηδέν, γιατί θα ξαναπαραδίδομαι σε έναν, πώς το λένε, αέναν κύκλο. Αυτό το τέλος, δεν σκέφτεσαι για την αρχή βέβαια. Όχι. Γιατί μηδέν υπάρχει και στην αρχή. Μηδέν υπάρχει στην αρχή. Λοιπόν, υπάρχουν δύο ασυνέχειες. Ακριβώς. Πώς τις προσεγγίζουμε? Κοιτάξτε, εκείνο που ήθελα να... Τη γέννηση και το θάνατο δηλαδή. Ναι. Εκείνο που ήθελα να καταλήξω είναι ότι στη διάρκεια της βιοτροχιάς ζούμε κοντά σε μια ισορροπία η οποία μας διατηρεί την ταυτότητα, αλλά υπάρχει και συνεχής φθορά. Mm. Υπάρχει αυτό που λέμε η αύξηση της αταξίας. Γερνάμε, διαλυόμεθα. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα πράγματα, είτε άβια είτε βιολογικά. Αυτό λοιπόν είναι μία διαδικασία και υπάρχει και η άλλη διαδικασία που μακριά από ισορροπία δημιουργούμε νέες μορφές. Και αυτό έχει να κάνει με τη γέννηση και με το θάνατο. Επομένως ο θάνατος δεν είναι κάποιο τέλος που φοβόμαστε στο άγνωστο, στο έρευος, στην ανυπαρξία ή μάλλον ακόμα χειρότερα θρησκευτικά, στην κόλαση, στο παράδεισο. Πάντως εδώ υπάρχει ένα θεμελιώδες, ότι η έννοια του σώματος, όπως την ξέρουμε και όπως σωματοποιείται η ταυτότητά μας, διαλύεται. Έχει τέλος. Ναι. Όπως είχε και αρχή. Αυτό σημαίνει το τέλος μας? Δηλαδή το σώμα μας είναι εμείς? Ερώτημα. Σωστό το αυτό. Το όλον. Σωστό. Ή σε τελική ανάλυση θα πρέπει να πούμε ότι αλληλεπιδρούν διαστάσεις τις οποίες δεν τις ξέρουμε και υπάρχει σύζευξη και διάζευξη. Σωστό. Σύζευξη και αποσύνδεση. Μα χθες το βράδυ που κοιμόσαστε βαθιά και βλέπατε όνειρα, πού είσαστε? Στα όνειρα ή στο κρεβάτι? Και μάλιστα δεν τα θυμάται ο εγκέφαλος, ναι. Δεν τα θυμάται. Ναι. Αυτό είναι το... Την περπατάμε έτσι στην κουβέντα για να μπαίνουν τα ερωτήματα, για να ανοιγόμαστε στα ερωτήματα, για να κερδίζουμε σε... Εγώ ήθελα να καταλήξω στο ότι υπάρχουν αυτές οι δύο βασικές διαδικασίες στον κόσμο μας. Η μία είναι η φθορά, η διαδικασία κοντά σε ισορροπία που ακυρώνει και το χρόνο, αν θέλετε να μπούμε και λιγάκι μέσα σε αυτό το πράγμα. Βεβαίως. Που είναι εντελώς προβλέψιμο, δηλαδή αυτό που συμβαίνει, είναι ο Παρμενίδης, ας το πούμε, από την παλιά. Και οι διαδικασίες στη γέννηση και τη φθορά ή οι διαδικασίες μακριά από ισορροπία που έχουν να κάνουν με μορφογένεση που δημιουργούν το χρόνο γιατί είναι μονοσήμαντες. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει αντιστρεπτότητα. Παρμενίδης, Επίκουρος, και Ηράκλητος, Ηράκλητος από την Αλμερία, ναι. Είναι πολλά πράγματα, ναι, τα οποία θα έλεγε κανείς τελικά υπάρχει ένας διεισμός αιωνιότητας και χρονικότητας. Ακριβώς.
Ακριβώς αυτό ήθελα να καταλήξω εκεί, ότι μέσα σε αυτό που βιώνουμε με συνείδηση εμείς ή που βιώνει ο κόσμος, υπάρχουν και οι δύο αυτές στάσεις, της διατήρησης και της συνεχούς φθοράς, δηλαδή της εξέλιξης και της και τη μορφογένεση. Ναι, και του είναι. Εδώ δηλαδή θα πρέπει να καταλήξουμε ίσως και σε ένα άλλο χρονικό μοντέλο, σε ένα χρονικό μοντέλο με κυκλικότητες, με σπήρα και όχι με γραμμικότητα όπως ναι. το έχουμε συνηθίσει. Μας αρέσει η κυκλικότητα γιατί μας επαναφέρει. Ναι. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό μπορεί να σταθεί, γιατί αν υπάρχει κυκλικότητα... Όχι σαν κύκλος, σαν σπήρα που συνθέτει τη γραμμικότητα, την προοδευτικότητα. Ναι. Με ένα βήμα, υπάρχει ένα βήμα, ναι. αλλά το ναι. βήμα αυτό έχει αριθμικότητα, όπως η αναπνοή. Μπράβο. Αυτό είναι πιο... Η έγερση ναι. και ο ύπνος, η γέννηση και ο θάνατος. Αυτό είναι πιο εύπεπτο. Αυτό που λέτε η ανέλυξη. Η κυκλικότητα. Θυμίζει λίγο και το σχήμα του DNA. Υπομία ναι. είναι. Και θα μπορούσε κανείς να παρατήρηση, δει πολύ ότι ωραία. Είναι ένα φράκταλ το ναι, οποίο ναι, ναι. εξελίσσεται έτσι. Ακριβώς. Και μάλιστα αν το βάλει κανείς μέσα στο ψηφιδωτό του κόσμου, όλα αυτά ταιριάζουν. Ναι. Διότι όλα είναι έτσι. Είναι δηλαδή το φράκταλ το οποίο δημιουργεί. Ξέρετε, σε τελευταία ανάλυση νομίζω ότι η ζωή έχει ένα περίεργο, την αυτοαναφορά. Ναι. Στη λογική η αυτοαναφορά σε δένει λογικά και μπορείς να καταφέρεις οτιδήποτε θέλεις αναφερόμενος στην αυτοαναφορά. Ο Ζήνωνας έχει κάνει πολλές φορές όταν λες ότι αυτή η φράση έχει ένα σφάλμα και λες, μα δεν έχει σφάλμα. Έχει σφάλμα το ότι έχει σφάλμα. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιου είδους λογικά παιχνίδια και... Αυτό θυμίζει κατά κάποιο τρόπο και αυτό το του Επιμενίδη. Ναι, ναι, ναι. ναι. Το παράδειγμα λένε... Ναι, λέει ο Επιμενίδης. Οι Κρήτες είναι όλοι ψεύτες. Ο ίδιος ο Επιμενίδης όμως ήταν κριτικός. Και αρχίζει τώρα. Εφόσον είναι όλοι ψεύτες, είναι και ο ίδιος ψεύτης. Και εφόσον είναι ο ίδιος ψεύτης, λέει ψέματα, άρα είναι λοιπόν όλοι φιλαλήθεις. Και μετά, εφόσον είναι όλοι φιλαλήθεις, είναι και αυτός. Και τέλειωσε. Φαύλος κύκλος. Ναι. Λοιπόν. Όταν κάνετε, γράψετε μια φράση και κάνετε εσκεμμένα δύο λάθη. Βάζετε δύο μία εκεί που χρειάζεται ένα. Δύο λάθη. Και η φράση λέει, αυτή η φράση έχει τρία λάθη. Και λες, μα όχι, έχει δύο. Μα η φράση λέει ότι έχει τρία λάθη, τρία λάθη είναι λάθος. Είναι λάθος. Και ξέρετε ότι αυτά τα παιχνίδια... Λέω ναι. μήπως και η ζωή, η φύση, έχει αυτό το παιχνίδι της αυτοαναφοράς, γι' αυτό και μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Δεν έχει όρια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι διαβλέπουμε στην αίσθηση του ζώντος, στην λογική του ζώντος, αυτή την εμφατικότητα στον εαυτό του, την αυτοαναφορά όπως είπατε, και τελικά αυτή η αυτοαναφορικότητα είναι και το μεγάλο ζήτημα που συνδέεται, που περνάει μετά και στη συνείδηση. Γι' αυτό και αισθανόμαστε ότι γνωρίζουμε, ενώ στην πράξη δεν γνωρίζουμε. Ακριβώς. Επειδή έχουμε αυτή την αυτοαναφορικότητά μας στη συνείδηση. Αν το καλοσκεφτεί κανείς. Να σου πω εγώ, αυτό που λέτε τώρα, το προσπαθώ να το δω, δεν ξέρω, πέστε μου και εσείς την άποψή σας, το έχω βαφτίσει συνειδησιοφάνεια. Ότι τα πράγματα έχουμε την εντύπωση ότι τα πράγματα είναι όπως τα δίνει η συνείδησή μας, γιατί έχει πολύ έντονη αυτοαναφορικότητα η συνείδηση. Αυτό είναι τα περίεργα της αυτοαναφορικότητας. Αυτό μπορεί να πάει και στον Γκοντέλ. Ναι, στον Γκοντέλ. Ναι. Είναι το ότι υπάρχει τρόπος να δημιουργηθεί ένα τέτοιο σύμπαν που οτιδήποτε να δικαιολογείται μέσα σε αυτό. Ακριβώς πάλι σαν τις μεμβράνες. Θυμίζουν αυτή τη μεμβρανική δυναμική ναι. στο σύμπαν. Ναι, 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 ναι. Εγώ αναφέρθηκα σε αυτές τις δύο δυνάμεις γιατί πιστεύω ότι αυτές οι δυνάμεις, δηλαδή της φθοράς και της μορφογένεσης, συνεργάζονται. Και ότι εκεί ξεκινάει μία ιδέα, τώρα αυτό είναι προσωπική μου άποψη, ότι αυτός ο κόσμος
προάγει τη λειτουργικότητά του. Εγώ τη συμμερίζομαι και εξάλλου τα προτάγματα βιωσιμότητας αειφορίας, σαν προτάγματα και πολιτισμικά για όλη την ανθρωπότητα που μπαίνουν και λόγω της κρίσης περιβάλλοντος, όπως και το ένστικτο αυτό, το μυστηριώδες αυτό ένστικτο των όντων της αυτοαναφοράς τους και της αναζήτησης αυτοσυντήρησης, που είναι τόσο ισχυρή η τάση, από μικρό επίπεδο, από τον ιό και πιο πριν, μέχρι μεγαλύτερη κλίμακα, και οι αρχές της διατήρησης θα μπορούσαν να ενταχθούν ίσως σε κάτι τέτοιο. Δικαιώνουν αυτό που λέτε, πιστεύω. Είναι από μια πλευρά μου φαίνεται δύσκολο και άσχημο να σκεφτώ ότι υπάρχω χωρίς κανένα λόγο. Θέλοντας να δώσω, άμα δει κανείς το προφίλ, ας πούμε, της εξέλιξης αυτού του κόσμου, όσο το ξέρουμε, βλέπει μια αύξηση πολυπλοκότητας και μια αύξηση επικοινωνιακής δικτύωσης. Αυτό μας δίνει μια μεγαλύτερη λειτουργικότητα, κατά μία έννοια λειτουργικότητας, που συνεπάγεται νόημα. Μάλιστα. Εδώ φέρατε και άλλο ένα αίτημα και πρόταγμα. Το πρόταγμα το αισθητικό είπατε άσχημο. Ναι. Η επιστήμη πολλές φορές προόδευσε με την αναζήτηση του ωραίου και του απλού. Και αυτό βέβαια δικαιώνει ότι είναι επιστημονικό σκέπτεστε το να ζητάς και να έχεις αίτημα και αισθητικό. Πέρασα μια περίοδο της ζωής μου στο UCLA, είναι ένα πανεπιστήμιο στο Λος Άντζελες, που είναι κοντά στο Caltech. Και εκεί γνώρισα τον Dick Feynman, νομπελίστας, μεγάλο μυαλό και εξαίρετος άνθρωπος, έπαιζε drums και τα λοιπά. Κάποτε λοιπόν μου λέει... Η μεγάλη αυτή η φυσιογνωμία, ο Feynman. Ο Feynman, ναι. Κάποτε λοιπόν μου λέει, αν είσαι λέει στο εργαστήριο και δουλεύεις σε κάτι και δεν σου βγαίνει, αλλά είναι όμορφο, πίστεψέ το, λέει, θα σου βγει. Mm. Η αισθητικότητα έχει μεγάλη σημασία, όχι μόνο στα μαθηματικά, αλλά στη φύση. Τελικά η αισθητικότητα παντρεύει και αυτό το δίπολο συμμετρία-ασυμμετρία. Είναι ο κανόνας η αισθητικότητα για να εναρμονιστούν, να αποδεχθεί και να πάρει και με συμμετρίες, να ενσωματώσει βέβαια και τις ασυμμετρίες. Μα η αισθητικότητα δεν είναι πάντοτε υπόδουλη. Ακριβώς. Στη συμμετρία και στον κανόνα. Ακριβώς. Γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, θα ήθελα... Και έχει να κάνει πάρα πολύ με την ολιστική άποψη. Uh-huh. Αν πάρετε ένα καλαμάκι να δείτε τη Μόνα Λίσα, ας πούμε, μέσα από το καλαμάκι, δεν νομίζω θα πιάσετε την αισθητική. Λοιπόν, έτσι επανερχόμαστε και σε μια άλλη θεώρηση αρχαιολινική, ότι θέλεις το αληθινό, το ωραίο και το αγαθό μαζί. Έτσι είναι. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε τώρα, κλείνοντας τη συνέντευξή μας, αυτή την πάρα πολύ όμορφη έτσι... συνέντευξη που μας χαρίσατε, κύριε Λιγομενίδη, να συζητήσουμε λίγο και για αυτή να δούμε και διαθεματικά το τοπίο. Αυτό το πάντρεμα που είπατε, της φθοράς και της μορφογένεσης, το διαρκές. Και αυτό νομίζω δουλεύει και στην πολιτική, στον πολιτισμό σε όλα. Παντού. Και στην κοινωνία μας. Στην κοινωνία μας. Στον άνθρωπο, στις ανθρώπινες σχέσεις. Ναι. Άλλωστε και η κοινωνία είναι ένα ολιστικό φαινόμενο. Mm. Δηλαδή προχωρώντας από την στερεότητα, υγρότητα, ζωή, συνείδηση και μετά έρχεται η συλλογική συνείδηση που είναι ακριβώς η κοινωνία. Έχει να κάνει επίσης με τις αντιλήψεις, μιλώντας για τη συνεργασία των δύο αυτών διαδικασιών, δηλαδή της φθοράς και της μορφογένεσης. Έχει να κάνει επίσης και με τη βιολογική ζωή. Ο βιοφυσικός. Συνεχίστε, ναι. Καμιά φορά. Δεν πειράζει, δεν είναι. Αυτό είναι μέσα στα... Ο Ντάρουιν. Ο Δαρβίνος. Ναι. Σκέψου να... Εν πάση περιπτώσει, είχε πει ότι στη φύση υπάρχει ανταγωνιστικότητα. Mm. Από την άλλη πλευρά η Μαργούλης, μια βιολόγος, είχε πει ότι υπάρχει συμβιωτικότητα και συνέργεια. Mm. Αυτή βλέπουμε στη φθορά και τη μορφογένεση. Δεν είναι αντίθετες δυνάμεις. Η μία δουλεύει σε ισορροπία ή κοντά στην ισορροπία, εκεί που χάνεται ο χρόνος, και η άλλη δουλεύει στη μορφογένεση, στη δημιουργία. Μα ακόμη και στα κύτταρα, ακόμη και στα κύτταρα, σε κυταρικό επίπεδο, πριν πάμε σε οργανισμούς...
όργανα και οργανισμούς, βλέπουμε αυτό και είναι μια θεωρία για τη δημιουργία του μιτοχονδρίου, ένα οργανίδιο στο κύτταρο. Προήρθε από άλλο εξωτερικό παράγοντα που έγινε συμβιωτικός μέσα σε κάτι άλλο. Δηλαδή ήταν ένα άλλο κύτταρο ή μια άλλη... Βλέπετε όμως μέσα στη δημιουργία αναφέρεται το κύτταρο. Ένα γονιμοποιημένο οάριο που πολλαπλασιάζεται και σαν να είναι σε ένα πρόγραμμα αρχίζει και δημιουργεί βλαστούς. Αρχίζει και δημιουργεί όργανα, χεράκια, ποδαράκια. Αυτό δεν σας δείχνει μια λειτουργικότητα, μια αύξηση της λειτουργικότητας. Mm. Αν αυτό συμβαίνει και στο σύμπαν, στη μεγάλη, τότε δεν έχει νόημα. Φτιάχνουμε έναν κόσμο, φτιάχνουμε έναν άνθρωπο. Ναι. Τελικά το νόημα, γι' αυτό πρέπει να είμαστε και ανοιχτοί στη φιλοσοφία, να το κρατήσω αυτό για το τέλος της εκπομπής μας, κύριε καθηγητά, κύριε Καρμέτια. Ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στη φιλοσοφία. Πρέπει πάντα να είμαστε. Ναι. Και η φιλοσοφία μπορεί να μην δίνει απαντήσεις, αλλά βάζει σωστά ερωτήματα. Και αυτό είναι πιο σπουδαίο καμιά φορά από την απάντηση. Ούτε τεχνολογίες μας δίνει, αλλά μας δίνει το νόημα. Μας δίνει νόημα, μας δίνει νόημα, αίσθηση νοήματος, την ευεξία αυτή που είπατε. Ναι. Θα ήθελα να πω ότι αισθάνθηκα έτσι και με το δικό σας βιβλίο και με κάποια άλλα βιβλία όπως του Λουίς Μάνφορντ, ενός θαυμάσιου στοχαστή στην Αμερική, μια αίσθηση ότι μπορεί κανείς με το βιβλίο να ανοίξει τον κόσμο και τον εαυτό του. Το βιβλίο και το μυαλό του. Και το μυαλό του. Γι' αυτό και την εκπομπή αφή την αφιερώνω σε εσάς, στους φίλους τηλεθεατές με την καλύτερη των διαθέσεων, γιατί σήμερα θα γιορτάζουν δίπλα από το ψηφιακό ματζάκι, και στο κοινό με τις καλύτερες ευχές. Κύριε Λιγομενίδη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε και μου δώσατε την ευκαιρία να έχω μια πολύ, πάρα πολύ ευχάριστη ώρα μαζί σας και με τους θεατές σας.